ο βίος του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου, εορτάζει από την Αγία μας Εκκλησία στις 5 του μηνός Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Σάββας έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Ιουστινιανού, κατά το έτος 527, καταγόμενος από την χώρα των Καπαδόκων και από το μέρος που ονομάζεται Μουταλάσκη, Υιός γονέων Ευσεβών του Ιωάννου και της Σοφίας. Αμέσως λοιπόν, από την αρχή της ζωής του, έτρεξε στην ζωή των μοναχών και μπήκε σε ένα μοναστήρι ονομαζόμενο Φλαβιανές. Τόσο δε εγκρατής έγινε ο αείδημος από την νεαρή του ηλικία, ώστε βλέποντας μια φορά ένα μήλο στον κήπο και επιθυμώντας να το φάει, το πήρε μόνο στα χέρια του και είπε «Ωραίος ήταν στην όψη και καλός στη γεύση ο καρπός που μου προξένησε τον θάνατο». Έπειτα έριξε το μήλο στην γη και το καταπάτησε με τα πόδια του και από τότε έβαλε κανόνα και απόφαση στον εαυτό του να μην φάει μήλο σε όλη του τη ζωή. Και μια φορά, μπαίνοντας σε φούρνο αναμένο ο Άγιος, βγήκε αυλαβής, χωρίς να αγγίξει η φωτιά καθόλου, ούτε καν τα ενδύματά του. Κατά το 16ο έτος της ηλικίας του, πήγε ο Όσιος Σάββας στον Μέγα Ευθύμιο και από αυτόν στάλθηκε στο κοινόβιο του Αγίου Θεοκτίστου, διότι ήταν αγένιος, δεν είχε γένεια δηλαδή, ήταν μικρό παιδί. Εκεί λοιπόν ζώντας, ο θείος Σάββας δεχόταν μεγάλη ωφέλεια από όλους τους αδελφούς, επειδή εμιμήτω του καθενός την αρετή και την θεάρεστη πολιτεία. Οπότε για τον λόγο αυτό τον ονόμαζε ο Μέγας Ευθύμιος Παιδαριογέροντα. Όταν πέρασαν όμως αρκετά χρόνια, τον έπαιρνε ο Μέγας Ευθύμιος μαζί του όταν πήγαινε στην ησυχία κατά τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν πήγαινε στην έρημο. Όσο δε μεγάλωνε η ηλικία του, τόσο μεγάλωνε και η αρετή του. Έτσι δέχθηκε από τον Κύριο των θαυμάτων την χάρη. Γι' αυτό και πολλά θαυμάσια έκανε ο Τρισόλβιος Σάββας, διότι σε τόπους που δεν είχαν νερό, έβγαλε νερό με την προσευχή του. Έγινε δε και πολλών μοναχών καθηγητής και ηγούμενος και δύο φορές στάλθηκε ως πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, προσερχόμενος στους τότε βασιλείς, δηλαδή στον Αναστάσιο, τον πρώτο που βασίλευε κατά το έτος 491 και αργότερα στον Ιουστινιανό, παρακινούμενος σε αυτό από τους κατά καιρών πατριάρχες των Ιεροσολύμων για υποθέσεις απαραίτητες. Αφού λοιπόν έφτασε στο ύψος της κατά Χριστόν ηλικίας και αρετής, έγινε 94 ετών και εξεδίμησε προς Κύριον στην ουράνια μακαριότητα. Να έχουμε την ευχή του και την ευλογία του πάντοτε. Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το αγώνων εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γεγονάς φωστήρ τη οικουμένη λάμπον της θαύμασι Σάββα πατήρ ημών όσι πρέσβε δε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς.